Και ενώ η τοπική κοινωνία του Αιτωλικού και ειδικά οι ψαράδες εξακολουθούν να είναι ανάστατοι από το γεγονός ότι εκατοντάδες ψάρια έχουν ψοφήσει στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, ο φορέας διαχείρισης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Ακαρνανικών Ωραίων παίρνει θέση, τονίζοντας ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι είχαμε έντονες ρηπές ανέμου και σε ελάχιστα λεπτά οι διευθύνσεις του ανέμου άλλαζαν, με αποτέλεσμα να έλθουν μεγάλες ποσότητες νερών στην περιοχή κανάλι Αιτωλικού και να κάνει την εμφάνισή του το υδρόθεο που είχε ως αποτέλεσμα τα ψάρια να ψοφήσουν. Πράγματι τη Δευτέρα στις 4 Ιουλίου 2019 κοντά στο μεσημέρι στην περιοχή εκδηλώθηκαν εντονότερες ρηπές ανέμου που χαρακτηρίζονταν από απότομες μεταβολές τόσο προς τη διεύθυνση όσο και προς την έντασή τους. Το φαινόμενο αυτό καταγράφτηκε από το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται στο φορέα διαχείρισης και διαπιστώσαμε πως σε ελάχιστα λεπτά η ανατολική νοτιοανατολική διεύθυνση του ανέμου με ταχύτητα 26 χιλιόμετρα ανά ώρα μεταβλήθηκε σε δυτική βορειοδυτική με ταχύτητα 43,5 χιλιόμετρα ανά ώρα και στη συνέχεια σε βόρεια βορειοανατολική. Το αισθητό αποτέλεσμα λόγω της απότομης εισόδου μεγάλων ποσοτήτων νερών προερχόμενων από την κεντρική λιμνοθάλασσα στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού ήταν η άνοδος ανοξικών στρωμάτων στην επιφάνεια, γεγονός που συνοδεύτηκε και από την έκκληση υδροθείου στην ατμόσφαιρα, περιορισμένα αισθητή στην όσθηση, αλλά με συνέπειες για τη μαζική εμφάνιση νεκρών ή μυθανών ψαριών στην επιφάνεια του νερού και στην ακτή. Το φαινόμενο αυτό έχει μια αισθητή κλίμακα και γι' αυτό ενημερώθηκε τόσο ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης, ο κ. Περγαντής, όσο και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ειδικότερα υποφτή αλληλείας. Ο συντονιστής του φορέα διαχείρισης Γιάννης Ελιμάς τονίζει ότι ο φορέας έχει σχεδιάσει έργα όπως η άρση του αναχώματος από το Μουσείο Κατράκη έως τον βιολογικό του Αιτωλικού προκειμένου τα νερά να μπορούν να κυκλοφορούν και να ανανεώνονται. Αν πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα η λιμνοθάλασσα θα ανασάνει και δεν θα έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα, τονίζει χαρακτηριστικά ο κύριος Ελιμάς. Στην περιοχή, από ό,τι γνωρίζετε, ο φορέας έχει σχεδιάσει ήδη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο κάποια έργα που αφορούν κυρίως την άρση αναχωμάτων, όπως το ανάχωμα από το Μουσείο Κατράκη μέχρι το υπολογικό καθεσμό του Αιτωλικού. Όσον αφορά και την μεταφορά των νερών από το διαστάσιο που βρίσκεται στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, στην Αστροβίτα, στο διαστάσιο που βρίσκεται στην Αιγαία Τριάδα, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό το επιβερνόμενο κομμάτι της λιμνοθάλασσας, τόσο από μην καλή κυκλοφορία του νερού, όσο και τη δημιουργία του φαινομένου των ανοξικών συστατικών. Τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση συμβασιοποίησης από την Διεύθυνση Εγκυβερνητικών Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Δικτύων και Επικοινωνιών και επομένως νομίζω πως τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη χαρά να γίνονται έργα αυτά στη λιμνοθάλασσα και έτσι να αποφύγουμε τόσο την συσφόρευση φυκών στην Νίδωβα, στο κανάλι της Νίδωβας, που είναι μια περίκλειστη έκταση στο Αιτωλικό, όσο και την αποφυγή τέτοιων φαινομένων. Παράλληλα, ο κύριος Ελιμάς θέτει και το ζήτημα των νερών της λυσιμαχίας που πέφτουν στη λιμνοθάλασσα και αυτό πρέπει άμεσα να σταματήσει. Επίσης, σας ενημερώσω ότι με προηγούμενη απόφαση της Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρογαρανίας και του Φορέα Διαχείρισης αποφασίστηκε η δάτινος αποδέκτης των λιμάτων του Αιτωλικού να είναι ο ποταμός Αιχελώος και το εργοστάσιο εκεί βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή του νεοχωρίτου της κατοχής, που σημαίνει ότι θα μειωθεί η επιβάρυνση του υβάτινου αυτού αποδέκτη από αστικά απόβλητα. Εκτιμούμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα λύσουν σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα, αλλά επίσης θα έλεγα ότι χρειάζεται μια καλύτερη διάνοιξη των καμαρών κάτω από τα γεφύρια του Αιτωλικού, έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία του νερού και φυσικά το τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω, να μην υπάρχει η εκτόνωση πλημμυρικών νερών της λίμνης της Λυσιμαχίας μέσω της σύραγγας του Αιγαίου Ηλία στο κανάλι του Αιτωλικού, διότι αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη στρωμάτωση του νερού και ανοξικές συνθήκες ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα με μαζικό θάνατο ψαριών.